Με την κατάθεση της παιδοκαρδιολόγου Αγγελικής Καρατζά, συνεχίστηκε η δίκη της Ρούλας Πισπυρίγκου, η οποία απουσίαζε σήμερα από τη δικαστική αίθουσα στο Μικτόρκο, το δικαστήριο της Αθήνας. Η μάρτυρας παιδοκαρδιολόγος στην κατάθεσή της, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης Αλέξη Κούγια, Εμφανίστηκε κατηγορηματική στη δίκη πω η 9χρονη Τζορτζίνα, πρώτο το και κόρη τη Ρούλα Πισπυρίγκου, δεν έπασχε από κάποιο καρδιακό νόσημα και απαντώντα σε ερώτηση τη υποστήριξη τη κατηγορία, τόνισε. Το παιδί ήταν πολύ χαμηλού καρδιολογικού κινδύνου και η πιθανότητα για ευνίδιο επεισόδιο είναι απειροελάχιστη. Η γύρια Καρατζά ξεκαθάρισε μάλιστα πω το παιδί ήταν καρδιολογικά φυσιολογικό και δεν υπήρχε κανένα αίτιο να υποστεί ανακοπή. Εξεπλάγει που η καρδιά της ήταν σε τόσο καλή κατάσταση μετά την ανακοπή, τόνισε η κυρία Καρατζά, η οποία επιβεβαίωσε πως το Καραμανδάνιο νοσοκομείο επικοινώνησε μαζί της για να ελέγξει τη Τζορτζίνα, ενώ όταν αργότερα ανέσυρε από τη μνήμη της ότι την είχε εξετάσει προδεκαημέρου, ακυρώθηκε η εξέταση. Η κυρία Καρατζά εξήγησε στο δικαστήριο ότι εξέτασε το παιδάκι στις 29 Μαρτίου, έπειτα από παραπομπή του παιδιάτρου της οικογένειας εξαιτία των θανάτων των άλλων δύο παιδιών της Σίλυδα και τη Μαλένας. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα δηλαδή, αλλά ήθελε να γίνει καρδιολογικός έλεγχος. Την εξέτασα εκτενώ, έγινε καρδιογράφημα και υπέρηχο καρδιά και ήταν μια χαρά. Ήταν όλα φυσιολογικά, ανέφερε η μάρτυρα και εξήγησε ότι στα παιδιά συνήθω δεν απαιτούνται τέτοιε εξετάσει, προσθέτοντα πω ο προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο δεν περιλαμβάνεται στον παιδιατρικό έλεγχο. Άρα, ένα παιδί δεν υποβάλλεται σε τέτοιε εξετάσει. Ακόμα και οι αθλητέ εξετάζονται μια φορά το χρόνο με καρδιογράφημα. Τα άλλα παιδιά ποτέ. Την ίδια στιγμή ότι υπάρχει μια πολύ σπανία ομάδα κληρονομικών παθήσεων τη καρδιά. Στη χώρα μας, το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Κληρονομικών Νοσημάτων Καρδιάς είναι στο Ονάσιο. Αυτός ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε για την Τζορτζίνα και ήταν αρνητικός. Όπως ενημερώθηκα από το νοσοκομείο εκεί, είπε η μάρτυρα στην κατάθεσή της. Η μάρτυρα κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση τη Προέδρου για τι διαφορέ ανάμεσα σε ανακοπή και έμφραγμα. Κάθε άνθρωπο, όταν πεθαίνει, κάνει ανακοπή. Το έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι μειωμένη παροχή οξυγόνου στον καρδιακό Μη που οδηγεί στην έκρωση του καρδιακού μυός. Στα παιδιά είναι πολύ σπάνιο και υπάρχουν δύο αίτια που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχαν, τόνισε η κυρία Καραντζά.